Παιδιά, αμφιταλαντεύομαι πάρα πολύ, γιατί από τη μία καταλαβαίνω ένα κορίτσι που ενδεχομένως της την έχουν πέσει διαδικτυακά, πολύ γνωστή και άγνωστη, αλλά ο συγκεκριμένος όντως δεν είναι ότι είπε το κάτι φοβερό. Νομίζω ότι η Τραϊάννα ξέσπασε για άλλα χιδέα, ίσως μηνύματα. Γιατί δεν ξέσπασε αυτούς που τη στέλναν τα χιδέα. Γιατί μπορεί να ξεχύλισε τώρα το ποτήρι. Αυτό θέλω να πω, ότι ίσως ξέσπασε και εκτονώθηκε και ξέσπασε πάνω στον άνθρωπο που ήταν μια καλή μέρα. Ή επειδή έτυχε ότι ήταν ένας άνθρωπος επώνυμος. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Όπως και να έχει, μια ιδιωτική συνομιλία, παιδιά, ό,τι και να σου λέγεται, εμένα μου έχει προκύψει αυτό το θέμα και μου έχει τύχει, δεν τη βγάζει στον αέρα χωρίς να έχει την έγκριση του αλλού. Όπως και να έχει. Η αλήθεια είναι ότι και βάσει νόμου να μιλήσει και η σύζυγος δικηγόρο. Παιδιά, όμως δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει μια ιδιωτική συνομιλία παρά μόνο σε ένα δικαστήριο, αν αυτό κρίνεται ότι θα βοηθήσει μια δικάση, την εξέλιξη μια δικογραφία. Κοιτάξτε λίγο, υπάρχει ένα αντιζαβαντάζ πάρα πολύ σοβαρό στις συνομιλίες μας, στις γραπτές, στα social media, το οποίο ειδικά οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει. Δεν βλέπεις το ύφος. Ναι. Και ανάλογα με την ψυχική διάθεση που είναι αυτός που παραλαμβάνει το μήνυμα, ερμηνεύει το ύφος του μηνύματος που λαμβάνει. Εννοείς δηλαδή αν υπάρχει χυδαιότητα, παραπάνω θάρρος. Θα σου εξηγήσω. Το χα-χα-χα, εντάξει, και το γυρνάει στον πληθυντικό. Αν είσαι ήρεμος εκείνη την ώρα και τα λοιπά, το εκλαμβάνεις ότι εντάξει, με συγχωρείτε. Θα ναι, ότι, μιλάσω... ότι μπήκε στη θέση. Αν είσαι στα νεύρα σου εκείνη την ώρα, το χαχαχά μπορεί να το εκλάβεις ότι. Λέγεται ηρωνικά. Κατάλαβες. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει ο Δημήτρης, παιδιά. Πραγματικά εξαρτάται από την ψυχική σου διάθεση. Γι' αυτό καμιά φορά μπορείς να διαβάζεις το μήνυμα και να απαντάς με μια μικρή καθυστέρηση, αν δεν είσαι καλά, προκειμένου να κατεβάσεις τα νεύρα σου. Σωστό. Καλό ή κακό, στο Facebook, το Instagram έχουν γίνει ένα μέσο φλερτ. Και κάποιοι άνθρωποι το εκμεταλλεύονται και με πολύ χυδαίο και άμεσο τρόπο. Και ως εκ τούτου, αν βγάλεις την αφορμή με την οποία έγραψε αυτά που έγραψε η Τραϊάννα, to the point έχει δίκιο. To the point έχει δίκιο, ότι μπορεί ο καθένας να στέλνει ένα μήνυμα σαν να σε ξέρει από χθες. Ναι. Αλλά θεωρώ όχι ότι ξέσπασε στον ποδοσφαιριστή. Και για τις επιθέσεις τις σεξιστικές και τα λοιπά και όλα αυτά που περιέγραψε η κοπέλα υπάρχουν και πραγματικά προβληματίζουν. Καλά, υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Κοπέλες, ναι. Απλά θεωρώ ότι επειδή λίγο πολύ αν είσαι ένα εμφανίσιμο κοριτσάκι και έτσι παρουσιάζει τις φωτογραφίες σου, σίγουρα έχει δεχθεί φλερτ ηλεκτρονικό και διαδικτυακό. Μπορείς να μην απαντήσεις. Όχι, είπε ότι και στον δρόμο νιώθω ότι με ξεβρακώνουν διάφορα μάτια. Εγώ γιατί είπε θα πρέπει να το ξέρω όλο αυτό το πράγμα. Γιατί εσύ δεν το έχεις ζήσει. Άλλο θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν κάτι που έτυχε μεταξύ της Τραϊάννας και του ποδοσφαιριστή. Εγώ γιατί πρέπει να το ξέρω. Γιατί πρέπει να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό. Να τον βάλει στη θέση του και μαζί με αυτόν και όλους τους επίδοξους, ας το πούμε, άνδρες που τις μιλάνε σαν τις ξέρουν από χθες. Γιατί έβαλε τον κύριο Παπαδόπουλο στη θέση του, που για μένα το απαντάει πολύ ωραία. Μα μην το συγκεκριμενοποιείς. Μην το δημοσιοποιείς και αφού λες ότι σε πειράζει, αλλά πιο χυδαία. Δεν δημοσιοποιείς εκείνα που μπορεί να έχουν αγνώστο. Και κοπέλα και όλα και αγνώστο και τα λοιπά και να τους βάλεις στη θέση. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι τον χαρακτηρίζει, ας πούμε, το ότι okay, και ποιος είσαι, κλωτσάς μία μπάλα. Τουλάχιστον ο Κυριάκος έχει και μία ειδικότητα. Είναι μπαλαδόρος. Τα παιδιά αυτά. Το ξέρουμε εμείς αυτό. Είναι ποδοσφαιριστής και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει στο εξωτερικό με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Έχει μία καριέρα. Δηλαδή, ας πούμε, η συγκεκριμένη. Με τι βάση τον κρίνει. Έχει κάποια. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λες. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λες. Γιατί το λέει υποτιμητικά, λέει την ιδιότητά του υποτιμητικά. Ότι έλα μωρέ, γιατί είσαι εσύ μια μπάλα κλωτσά. Εμένα μου κρίνει και άλλα. Ότι επειδή κλωτσάει μια μπάλα και βγάζει τόσα λεφτά, και εγώ που έχω σπουδάσει, έχω διαβάσει, δεν έχω βγάλει τόσα. Όλα δεν ξέρω αν είναι και τελειόφοιτη του Yale. Λέω εγώ, μπορεί η κοπέλα όντως να έχει διαβάσει. Για πάλι το The Point έχει ένα δίκαιο. Λίγο έχουμε θεοποιήσει, ας πούμε, νεαρά παιδιά τα οποία κλωτσάνε μια μπάλα. Χάνει το δίκιο τη. Κείμενο που γράφει επειδή έχει σωστά σημεία. Άκου να δεις. Αν το απέφθινε γενικώ σαν ένα. Αν το απέφθινε γενικώ ότι άντρες μαζευτείτε και μην μας την πέφτετε στο Facebook σαν να μας ξέρατε από χθες, σαν να σας δώσαμε το μα δικαίωμα. Δεν μιλάει μόνο για το Facebook, μιλάει και για τον δρόμο και για παντού. Ωραία, ναι, ανεβάζει τη φωτογραφία και το κείμενο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν μιλάει για τον δρόμο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, παιδιά τη, είπε μια καλημέρα, τι κάνεις εσύ. Από εκεί ξεκίνησε αυτό. Αυτή η οικειότητα. Κάτσε λίγο. Γιατί. Δεν είναι και τρομερή οικειότητα. Καλημέρα, τι γίνεται, σαν να γνωριζόμαστε. Την οικειοποιούνται κι άλλοι που δεν σε ξέρουν και θεωρούν ότι ξέρεις, είσαι ένας εύκολος στόχος. Γι' αυτό και το απαντάει πολύ ωραία. Παιδιά, λοιπόν, τον είχε δεχτεί ως φίλο. Τον είχε φίλο. Δεν το λέω για το δεν τον είχε φίλο. Δεν το λέω και για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός απλά να είναι πολύ ευγενικός, αλλά επειδή μας έχει τύχει. Μπράβο, ρε παιδιά. Στα social media να σου λέει άλλος. Καλημέρα, κούκλα, τι γίνεται, πώς είσαι και να το λέει με ένα ύφος που επειδή δεν μπορεί να το διαβάσει. Εγώ, παιδιά, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αντιλαμβάνεσαι ότι γιατί το βγάζει. Καταρχήν, με ενδιαφέρει να το μάθω. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Και αφού λες
ότι εγώ εξ ονόματος όλων των γυναικών αποφασίζω να βάλω τους άντρες στη θέση τους, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο χυδαίο και ναι, με έναν άγνωστο άνθρωπο, κάτσε και βγάλτο. Να βάλω ένα ενδεχόμενο στο τραπέζι. Μας είπε προχθές ότι έχει σχέση. Μήπως έχει τύχει σχέσεις να διαβάσει καμιά τέτοια συνομιλία στο Facebook ή στο Instagram και να νομίζει ότι τις προκαλεί και η Τραϊάννα, ναι, και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ηρεμήσει τον σύντροφο. Ότι ορίστε, αν είναι εκτιτικός δηλαδή, ο σύντροφος της Τραϊάννας. Ρε παιδιά, σαν δημόσιο πρόσωπο, από τη στιγμή που χειρίζεται και έχει και ίδια social media, δεν μπορεί να μην δέχεται μηνύματα από κανένα ή να τα κατεβάσει. Βάση να τα σβήσει, άμα δεν θέλει να παίρνει τέτοια μηνύματα. Δημόσιο πρόσωπο απαντάει σε αυτά. Τώρα, πάλι, η δημοσιοποίηση, η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου ως αφορμή για να γράψει ένα σχόλιο η κοπέλα έχει το λάθος ότι γράφει το όνομα του αποστολέα. Αν το είχε κροπάρει, αν το είχε κόψει σκέτο διάλογο και σχολίαζε αυτό. Γιατί ασχολούμαστε πάλι με την Τραϊάννα Ανανία, λοιπόν, Όμως, παιδιά, αφήνουμε την ουσία του πράγματος, θέλω να σου πω. Εσύ βέβαια έχεις αγόρια και δεν σε ενοχλεί. Η ουσία είναι, Κώστα μου, η ουσία είναι λοιπόν ότι κάποια αγόρια μεγαλώνουν σε οικογένειες που τους εξηγούν ότι είναι πολύ μεγάλη μαγιά να μιλάς σε μια γυναίκα χυδαία. Μα δεν μίλησε χυδαία. Ή να την πέφτει στο σπέφτουλα. Και αυτό δημιουργεί μεθαύριο λάθος συμπεριφορές ως προς το φλερ. Να ρωτήσω και εγώ κάτι δυνατά στο τελείωμα αυτής της κουβέντας. Αλλά δεν έχω καμία χυδαιότητα στο συγκεκριμένο. Ο Χρήστος να πει κάτι για να σας πάω LA. LA, να πάμε όλοι μαζί. Τα like τα θέλουμε. Μια καλημέρα στο inbox, αν μας πούνε, μας πειράζει. Γιατί εδώ ήταν μια καλημέρα απλή. Έτσι, απλή καλημέρα. Μας πειράζει. Μας πειράζει. Κοιτάξτε, αν απαντούσε αυτή κάπως αλλιώς, δεν θα ήταν μια απλή καλημέρα, θα ήταν κάτι παραπάνω. Εγώ πάντως πίστευα ότι ευγενικό φλερτ αρέσει τις γυναίκες και τις κολακεύει. Τώρα πρώτη φορά βλέπω ένα ευγενικό φλερτ να ενοχλεί τόσο πολύ μια κυρία. Έχεις δίκιο. Εγώ θεωρώ ότι ξέσπασε στον άνθρωπο γιατί είχε μαζέψει από άλλους επίδοξους. Επίσης, εγώ ξέρετε τι θα παρακολουθούσα στο συγκεκριμένο μήνυμα του καλημέρα. Αυτή η πραγματικά. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Καλημέρα, 10. Τι κάνεις? Καλύτερη θέση από ό,τι τι. Ότι κουνάω την ουρά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το λέω αυτό. Όχι, αυτό είναι και καλά ότι φωνάζεις, έτσι δεν λένε. Όταν τραβάς τα φωνή. Έτσι. Εγώ βάζω καλημέρα! Έτσι, έτσι γράφει η νεολαία Δημήτρη. Φατσούλες βάζω. Φατσούλες. Η φατσούλα λοιπόν δείχνει πώς αισθάνομαι εκείνη την ώρα. Ότι προσέξεις τη φατσούλα βάζω. Ότι το λέω χαμογελαστά. Παιδιά, το καλημέρα. 10 λεπτά ασχολούμαστε με την Τραϊάννα. Πάμε, πάμε. Πραγματικά έχουμε μεγαλύτερο μερίδιο. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με την Κυριάκο τον Παπαδόπουλο. Θέλω να πάμε στο